Την επόμενη μέρα θα είχαμε αλλαγή σκηνικού στο ρεπορτάζ. Θα περνάγαμε από το νέο στο παλιό Ντουμπάι. Λοιπόν, θέλετε να ξεφύγετε από τους ουρανοξύστες στο Ντουμπάι? Θέλετε να δείτε μια άλλη πλευρά της πόλης? Ένας είναι ο τρόπος. Μπαστακίγια, εδώ που είμαι εγώ σήμερα. Θα δούμε μαζί μια γραφική πόλη που θα σας γυρίσει πίσω αιώνες, όπως ήταν το Ντουμπάι παλιά, όταν ήταν ένα λιμανάκι με μόνο φοίνικες. Αΐσα, αΐσα, écoute moi. Αΐσα, αΐσα, το παπά. Αΐσα, αΐσα, regarde moi. Για εμένα η Μπαστακίγια είναι η γοητευτική πλευρά του Ντουμπάι. Πρόκειται για μια γραφική γειτονιά που οι φανατικοί της ανάπτυξης ήθελαν άκουσον να την κατεδαφίσουν. Ευτυχώς πριτάνευσε η λογική και το συνέστημα της παράδοσης. Τα στενά δρομάκια καθαρίστηκαν, οι σκιερές αυλές ανακαινίστηκαν, τα παραδοσιακά σπίτια αναστηλώθηκαν και τα ρημαγμένα καταστήματα έγιναν καφέ και εστιατόρια. Η Μπαστακίγια είναι μια θαυμάσια συνοικία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι την έχουν φτιάξει με τέτοιο τρόπο, την έχουν αναπαλαιώσει με στοιχεία του παρελθόντος, και όταν αρχίσεις να περιπλανιέσαι σε αυτά τα υπέροχα σοκάκια, θα νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε μια άλλη εποχή. Μια εποχή μακρινή, διότι αυτή η περιοχή σου θυμίζει πώς ήτανε αυτός εδώ ο τόπος πριν από κάποιους αιώνες. Μπαστακίγια, τι σημαίνει όμως το όνομα? Εδώ σας θέλω. Εδώ δεν κατοικούσαν ποτέ ντόπιοι. Αυτή εδώ η συνοικία φτιάχτηκε ουσιαστικά από έμπορους του Ιράν. Από μια πόλη του Ιράν στα νότια που λέγεται Μπαστά. Και από εκεί πήρε το όνομα Μπαστακίγια. Τι θα δείτε εδώ όμως στην Μπαστακίγια? Εδώ σας θέλω. Θα δείτε σπίτια όπως ήταν φτιαγμένα εκείνη την εποχή. Θα δείτε παράθυρα και πόρτες με αραβουργήματα. Όπως επίσης θα δείτε και τους περίφημους πύργους εξαερισμού, δηλαδή τα air condition πριν από 200 χρόνια. Αυτοί οι πύργοι εξαερισμού που θα τους δούμε τώρα μαζί, τι ήταν ακριβώς? Ήτανε μεγάλοι πύργοι πάνω από τα σπίτια που επέτρεπαν από 4 μεριές να περνάει ο αέρας μέσα στο σπίτι, και έτσι όπως κατέβαινε κάτω μέσα από χωνιά, ουσιαστικά προσπαθούσε να δροσίσει το σπίτι. Αν τα κατάφερνε, για να τους έχουν από εκείνη την εποχή και μέχρι σήμερα και να τους βλέπουμε εμείς, κάτι θα κάνανε. Δεν έχουν σχέση βεβαίως με air condition, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα προσφέρανε κάποια δροσιά στην περίοδο που εδώ πέρα είχε 40 βαθμούς θερμοκρασία ή ακόμα και 50, έτσι, γιατί τόσο φτάνει το καλοκαίρι. Η συμβουλή μου εδώ στην Μπαστακίγια: αφήστε τον εαυτό σας να χαθεί στα στενά σοκάκια. Περιπλανηθείτε με τις ώρες. Αν έχετε χρόνο, πηγαίνετε πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά. Δώστε σημασία, παιδιά, στη λεπτομέρεια. Τα αραβουργήματα που θα δείτε πάνω από τις πόρτες είναι αυθεντικά όπως εκείνη την εποχή. Κοιτάξτε, τα βλέπετε? Σε κάθε γωνιά του ματιού σας θα φαίνεται ο πλούτος των Ιρανών εμπόρων εκείνης της εποχής. Σας μιλάω για μία γειτονιά που ειλικρινά θα σας συναρπάσει με την απλότητα και την ομορφιά της. Είναι σαν να περπατάτε σε ένα παραδοσιακό χωριό της Αραβίας, χωρίς καμία υπερβολή, σας ενημερώνω, έτσι. Το Ντουμπάι είναι μια πόλη της υπερβολής. Είναι μια πόλη, να, με ουρανοξύστες. Πολύ σωστά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και παράδοση. Είναι και τα άμπρα που θα μπούμε μέσα για να δούμε τον Greek River. Είναι και η Μπαστακίγια. Και είναι κομμάτια που δείχνουν το παρελθόν αυτής εδώ της πόλης.
Πίσω μου είναι η Παρθαγκίγια. Όταν λοιπόν φύγετε από αυτό το υπέροχο κομμάτι του Ντουμπάι, έχετε δύο επιλογές. Η μία είναι πάτε στην αγορά της Ντεϊρά, στην ευθεία από εδώ στα 500 μέτρα, ή παίρνετε ένα ταξάκι και κάνετε μόνοι σας, δεν χρειάζεται κανέναν οδηγό, κανένα ξεναγό, κάνετε το tour του Creek River.